Η Γεωργία Λαγκού βρίσκεται στην Ηλιούπολη για να μα μεταφέρει την εικόνα των όσων επικρατούν εκεί. Η Γεωργία, πώ είναι η κατάσταση, Είναι και εκεί παγωμένοι δρόμοι, είναι απροσπέλαστοι. Απροσπέλαστε ή όχι μόνο. Καλησπέρα από ό,τι κυρίε και κύριοι. Εμεί βρισκόμαστε στην Ηλιούπολη και συγκεκριμένα στην οδό Κρυεζή και Τσαλδάρη. Θα ήθελα τώρα με τη βοήθεια του οικονολήπτη μα του Κωνσταντίνου Ντάμπου να δείτε πού ακριβώ βρισκόμαστε. Σε μία παγίδα. Σε έναν από του βασικού δρόμου όπου δεν κατάφερε να περάσει μηχάνημα, ερπιστιοφόρο, αλλά τίποτα. Βλέπετε μία κατηφόρα. Είναι η οδό uh, Τσαλδάρη, όπου αν γυρίσουμε τώρα με τη βοήθεια και πάλι του οικονολήπτη μα θα δείτε ότι ακριβώ πόπι κυρίε και κύριοι στη μέση του. Του δρόμου υπάρχει ένας σωρός από χιόνι. Βέβαια οι άνθρωποι που γνωρίζουν εδώ τη γειτονιά και γνωρίζουν τους δρόμους θα μπορέσουν να αποφύγουν αυτή την παγίδα και να μην στρίψουν, δηλαδή να κατέβουν την ανηφόρα. Οι άνθρωποι μας που δεν ξέρουν, που ενδεχομένως να τους οδηγήσει το GPS, θα πέσουν επάνω στο σωρό από τα χιόνια. Επίσης, κοιτάξτε Ημέρα, Άρα η έστεισαν, νομίζω, νομίζω, νομίζω. έστεισαν, μόνοι τους οι κάτοικοι ένα, ένα εμπόδιο από χιόνι, φτιαγμένο από χιόνι, έτσι ώστε να προστατεύσουν όποιον δεν ξέρει ότι ακολουθεί μεγάλη κατηφόρα. Ακριβώ, Πόπη, και το είδαμε σήμερα με, το συνεργείο του Open από το διπορικό που κάνουμε εδώ στο κέντρο τη Αθήνα, αλλά και σε κάποια προάστια, πω οι κάτοικοι πήραν πρωτοβουλία από μόνοι του, έτσι ώστε να κάνουν κάποια φράγματα για να προφυλάξουν του οδηγού αλλά και του πεζού. Επίση, η κυκλοφορία εδώ στην οδό Καζατζάκη, νομίζω ότι τη διακρίνεται, επειδή υπάρχει και σκοτάδι βέβαια, έχει το ένα, το ένα ρεύμα έχει ακυρωθεί, που σημαίνει ότι η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο εδώ από αυτόν τον δρόμο. Επίσης, εάν γυρίσουμε και τώρα την κάμερά μας, μπορείτε να δείτε μία απότομη ανηφόρα. Είναι η οδός Τσαλτάρι, όπου οι κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι μέχρι και σήμερα, πέμπτη μέρα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κατέβουν ούτε με τα πόδια. Εμείς προσπαθήσαμε να πούμε λίγο να μην, βέβαια, να μην... Ο μην... το επιχειρήσει να ανέβει. Είναι... είναι μεγάλος, είναι εξαιρετικά όλη η Έχει μετατραπεί ακριβώ που έχει μετατραπεί το χιόνι σε πάγο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατέβουν εδώ πέρα οι δημότε από αυτό το δρόμο, διότι δεν έχει α, εκχιονιστεί ακόμα. Είδαμε εμεί πριν από λίγη ώρα ερπιστιοφόρα α, του Δήμου που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν σε κάποια σημεία, διότι είναι κάποιοι Δήμοι οι οποίοι έχουν ανηφόρε και κατηφόρε. Και επίση από νωρί το πρωί οι κάτοικοι Πήραν, προμηθεύτηκαν ό,τι γεργικό εργαλείο α, είχαν, ό,τι γνώριζαν, τσάπε, φτιάρια και προσπαθούσαν να ξεχιονίσουν α, τα αυτοκίνητά του. Να πούμε πω έχει αποκατασταθεί το ρεύμα σε αυτέ τι περιοχέ όπου είχαν πρόβλημα τι προηγούμενε ημέρε, που είναι η Λιούπολη α, Παπάγου, αλλά και ε, ε, στο ζωγράφο που δεν είχε νερό. Είχαν πρόβλημα με το νερό οι άνθρωποι, διότι από την ψήξη είχε σπάσει ο αγωγό και προσπαθούσαν να σκάψουν. Είχε έρθει συνεργείο τη ΕΙΔΑΠ με μεγάλη δυσκολία, βέβαια. Γιατί, όπω καταλαβαίνετε, ο καιρό ήταν αρκετά δύσκολο και Μάλιστα. από ό,τι συνομιλήσαμε και με κατοίκου, η δυσκολία επίση είναι ότι έρχεται, έρχονται καινούργια φαινόμενα. Τι θα γίνει με όλα αυτά τα χιόνια και αυτή την κατάσταση. Θα μα τα πει σε λίγο και ο κλέαρχο ο Μαρουσάκη που θα είναι κοντά μα. Πάντω, οι δρόμοι που μα έδειξε, Γεωργία, θυμίζουν περισσότερο πίστε του σκι και, λιγό σε χιονοδρομικό κέντρο εννοώ, εννοώ, και λιγότερο δρόμο μέσα σε πόλη.